Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, για καλαμάριδες έχω μιλήσει αρκετά, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που μπορώ να αναλύσω πάνω στην καλαμαριέρα και μπορεί να ενδιαφέρουν αρκετό κόσμο. Λοιπόν, οι περισσότερες καλαμαριές που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι οι λεγόμενες basic, οι κανονικές. Κάποιες υπάρχουν ακόμα οι λεγόμενες deep που είναι για να κατεβαίνουν σε πιο βαθιά νερά και οι shallow οι οποίες είναι για να κατεβαίνουν πιο αργά, να χρησιμοποιούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε ρηχό τόπο μέχρι ένα 2 μέτρα, να κατεβαίνουν αργά αργά για να δώσουν δυνατότητα στο καλαμάρι, έτσι, και αναφερόμαστε πάντα για καλαμάρια, να χτυπήσει στο πέσιμο. Λοιπόν, από αυτές τις καλαμαριέρες κάποιες έχουν βαρύδι χωρίς τρύπες, κάποιες έχουν βαρύδι έρμα, έτσι, με μία τρύπα και κάποιες άλλες έχουν βαρύδι έρμα με δύο τρύπες. Πολλοί θα αναρωτιούνται γιατί υπάρχουν αυτές οι τρύπες. Λοιπόν, η εξήγηση είναι πάρα πολύ απλή. Από αυτές τις τρύπες μπορούμε να περάσουμε εμείς, εκτός από τις συγκεκριμένες καλαμαριέρες που παίρνουν μπροστά στη μύτη τη λεγόμενη σέλα για να τους δώσει μεγαλύτερο βάρος για να κατέβουν πιο χαμηλά, έτσι, υπάρχουν και οι τρύπες αυτές εδώ, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να περάσουμε αυτοσχέδια ή βαριδάκια εξειδικευμένα του εμπορίου μέσα από την τρύπα που έχουν μια παραμάνα για να δώσουν τη δυνατότητα στην καλαμαριέρα με λίγα περισσότερα γραμμάρια να κατέβει πιο κάτω όταν υπάρχουν ισχυρά ρεύματα ή έντονος κυματισμός και τα καλαμάρια τρώνε χαμηλά στα μεσόνερα και η καλαμαριέρα μας δεν κατεβαίνει ποτέ γιατί παρασένουν τα ρεύματα, έτσι, και ο κυματισμός και γίνεται χαρταετός, όπως λέω εγώ. Κάποιοι φίλοι θα πούν ότι σιγά μη βάλω εγώ εκεί πέρα, θα πάρω εγώ ένα βαριδάκι και θα το περάσω μπροστά στην πετονιά και θα δώσω το βάρος για να κατέβει καλαμαριέρα. Αυτό που γίνεται όμως όταν περάσω εγώ το βάρος εδώ μπροστά στην πετονιά πάνω, όπως το έκανα και εγώ, γιατί δεν είχα καλαμαριέρες να κατεβαίνουν deep, έτσι, να κατεβαίνουν γρήγορα κάτω εκεί στην Αγία Μαρίνα, παρατήρησα ότι η καλαμαριέρα μου την έφερνα μπροστά και την κοίταγα, κατέβαινε έτσι, σφαίρα, σχεδόν κάθετη στο βυθό. Άρα έχανε την πορεία της που έπρεπε να είναι 45 μίλες για να κατέβει. Άρα, εκτός ότι είχα και την πετονιά, δεν υπήρχε περίπτωση με αυτόν τον τρόπο να πέσει κάποιο καλαμάρι απάνω, γιατί κάθετα. Έτσι. Κάποιοι άλλοι λένε, εγώ θα περάσω εδώ στο στριφταράκι την παραμάνα το βαρύδι ή στο μεταλλάκι της καλαμαριέρας και θα το έχω έτσι για να κατέβει αν είναι βαθιά τα νερά και εγώ θέλω να ψαρέψω σουπιές. Ναι, σε αυτό συμφωνώ, μπορεί να είναι έτσι και η καλαμαριέρα σου θα κάτσει μετά κατά αυτόν τον τρόπο 45 μοίρες αν είναι σωστή, αλλά πάλι για καλαμάρια θα έχει μια τάση να κατεβαίνει, αν όχι κάθετα, με μια γωνία μεγαλύτερη από 45 μοίρες, έτσι, πάλι που δεν είναι σωστό. Γι' αυτό υπάρχουν οι τρύπες καλαμαριέρες εδώ που μπορούμε να κρεμάσουμε το έρμα που μπορεί να το εμπορίο, μπορεί να φτιάξουμε εμείς καλή ώρα όπως το βλέπετε εδώ με ό,τι γραμμάρια θέλουμε. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει ένα βαριδάκι 5 γραμμαρίων, μια παραμάνα νούμερο 1 και λίγη μπετονιά για να στερεώσω το βαριδάκι πάνω εδώ. Ή να περάσουμε από την πίσω τρύπα την παραμάνα. Φροντίστε η παραμάνα που θα χρησιμοποιήσετε να μπορεί να κλείσει και να μην είναι ανοιχτή, για να μπορεί να γίνει σωστά η βολή και να μπορεί να κουνηθεί κιόλας το βαριδάκι με την παραμάνα εδώ. Έτσι αυτή η καλαμαριέρα σε αυτό το σημείο θα έχει πάλι, αν όχι 45, θα έχει 50 μοίρες, θα μπορεί να κατέβει σωστά κάτω, γιατί όσο πιο μπροστά είναι το έρμα, τόσο πιο γρήγορα θα βυθίσει τη μύτη για να την πάει κάτω. Απλά πράγματα, έτσι. Αν έχετε χρησιμοποιήσει καταβυθιστές, θα έχετε δει ότι έχουν και αυτοί διαφορετικές τρύπες σε πολλές τρύπες, δηλαδή 1, 2, 3, 4 μπροστά, 1, 2, 3, 4 πίσω και ανάλογα που θα περάσει την παραμάνα, στη φταροπαραμάνα μπροστά
και που θα περάσει στριφταροπαραμάνα πίσω που θα έρχεται το δόλωμα, ο καταβυθιστής αλλάζει γωνία βύθισης, έτσι, για να το κατεβάσει πιο γρήγορα, πιο αργά. Το ίδιο γίνεται και σκαλαμαριέρες. Λοιπόν, πιστεύω να σας έλυσα την απορία σε τι χρησιμεύουν αυτές, το ποιος ο ρόλος από αυτές τις τρύπες εκεί, και πανεύκολα μπορούμε να κατασκευάσουμε, όπως είπα, έτσι, ένα δικό μας αυτοσχέδιο βαριδάκι βύθις καλαμαριέρας. Τι χρειαζόμαστε? Μία παραμάνα, λίγη πετονιά που να μπορεί να περάσει δύο φορές μέσα από το βαριδάκι. Ένα βαριδάκι που μπορεί να είναι στρογγυλό, μπορεί να είναι οβάλ, μπορεί να είναι ένα χλαδάκι, μπορεί να είναι οτιδήποτε, διάτριτο όμως. Ή μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και κάποια αχλαδάκια, μικρά δεκάρια που υπάρχουν, που έχουν στριφταράκια πάνω, και να περάσουμε μια παραμάνα και να το έχουμε έτοιμο χωρίς να βάζουμε μπετονιά. Αν τώρα όμως θέλουμε, έχουμε βαριδάκια που είναι διάτριτα, ο τρόπος είναι πανεύκολος της στερέωσης, έτσι, και θα δώσουμε δυνατότητα στην καλαμαριέρα μας να κατέβει εκεί που χρειάζεται για να πιάσει τα καλαμάρια. Γιατί πολλές φορές τα καλαμάρια δεν τρώνε ψηλά, είτε γιατί έχει καιρό, είτε γιατί τα ψάρια ηλία που κυνηγάνε για τον ΑΒ λόγο είναι συγκεντρωμένοι στα μεσόνερα και πιο χαμηλά. Εύχομαι να σας έλυσα την απορία, να σας έδωσα τροφή για σκέψη πάλι. Το like θα μου δώσει δυνατότητα να συνεχίσω να σας δίνω και άλλες λύσεις στις απορίες σας. Ευχαριστώ πολύ που με βλέπετε. Να είστε καλά. Υπομονή. Μπορεί να είναι. Θα ξαστερώσει. Γεια σας.